Είμεθα στο 38ο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο. Προχωρούμε ήδη στην τελευταία, τρίτη και τελευταία ενότητα του κεφαλαίου. Είχαμε αναφερθεί στο θέμα του ιατρού, της ιατρικής, του φαρμακοποιού, της φαρμακολογίας. Ενθυμίστε μετά στο κεφάλαιο της λύπης και, ακόμη στο θέμα, στην ενότητα περί της φροντίδος ενός νεκρού. Κηδεία, σας έλεγα την περασμένη φορά, θα πει από το κείδωμε, φροντίζω, θα πει και λυπούμε, κείδωμε, θα πει και φροντίζω, όπως έχουμε και το κείδεμον, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει για μένα και ούτω καθεξής. Γιατί λέγει, μην αφήσεις τον νεκρό σου άνθρωπο χωρίς να φροντίσεις γι' αυτόν, λέει η Σοφία Σιράκ. Αυτά είδαμε στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου του 38ου. Ήδη προχωρούμε στην τελευταία ενότητα που αναφέρεται στην θεωρητική μόρφωση του ανθρώπου και στις χειρονακτικές εργασίες. Κάνει μία σύγκριση ο Ιερός Συγγραφεύς ανάμεσα στο ένα, δηλαδή στον διανοούμενο άνθρωπο και στον άνθρωπο ο οποίος είναι χειρόνακτας, χειρόνακτας. Και μας λέει το 24ο χωρίον τέξης. Σοφία γραμματέως εν ευκαιρία σχολής και ο ελασσόμενος πράξη αυτού σοφιστήσεται. Δηλαδή, η σοφία του γραμματισμένου ανθρώπου αποκτάται σε ώρα ησυχίας, δηλαδή απαιτεί ησυχία και απομόνωση. Και εκείνος που περιορίζεται σε λίγα έργα μπορεί να γίνει σοφός, δηλαδή ο διανοούμενος. Εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, και θα δείτε ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα οποία θα μας αναφέρει ο Ιερός Συγγραφεύς, πάρα πολύ και για, και για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, όπως θα δείτε. Εδώ συγκρίνει η Σοφός Σιράκ εκείνον που ασχολείται με τα γράμματα και με εκείνον που είναι χειρόνακτας, χειρόναξ. Γιατί όπως θα τονίσει στον επόμενο στίχο, πού να βρει καιρό ο αγρότης που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχοληθεί με τα γράμματα και όταν γυρίσει σπίτι του να είναι κατάκοπος από τη δουλειά. Ας δούμε πρώτα αυτόν που ασχολείται με τα γράμματα. Σημειώσατε ότι το θέμα είναι αρκετά ευρύ και στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφέρει τα προσόντα και τα προνόμια του διανοουμένου ανθρώπου. Ας είναι όμως. Ας δούμε λοιπόν πρώτα αυτόν που ασχολείται με τα γράμματα. Αυτός βέβαια, αν κάνει καλή και σωστή μελέτη και αφού απομονώνει τον εαυτόν του, πάρτε παράδειγμα τα παιδιά σας. Εσείς μπορεί να έχετε κάποιες ασχολίες, κάποιους επισκέπτες, αλίμονο εάν το πρόγραμμα του παιδιού σας, που είναι σήμερα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, είναι στο πανεπιστήμιο, αν έπρεπε να ακολουθεί το πρόγραμμα του σπιτιού που έχει τις ασχολίες του, έχει τις επισκέψεις του, όπως σας είπα, δεν θα μπορούσε να διαβάσει εάν δεν απομονωθεί. Ακούστε, εάν δεν απομονωθεί, να κλειστεί κάπου και μάλιστα να μην αισθάνεται ότι κάποιοι στο πλαϊνό δωμάτιο ομιλούν, γιατί θα τον απασχολήσουν. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η απομόνωση για να μπορεί κανείς να αποδώσει, να μπορεί να γίνει σοφός. Πάντως, δεν είναι του καθενός, και αυτό το βλέπουμε και σε αυτά τα ίδια τα παιδιά μας, να ασχολείται με τα γράμματα. Σου λέει κάποιο παιδί μας, δεν μ' αρέσουν τα γράμματα. Ή έμαθα γράμματα, αλλά δεν θέλω περισσότερα. Ή στη ζωή μου να ασχοληθώ με τα γράμματα, δεν το θέλω. Και αυτό δεν είναι ούτε καινούριο, ούτε παράξενο. Όμως, παρά τα αυτά, οφείλουμε όλοι μας, λίγο ή πολύ, να ασχοληθούμε με τα γράμματα, κυρίως στην εποχή μας,
που εάν κανείς δεν έχει μερικά γράμματα μάθει, δεν θα μπορεί τουλάχιστον, που είναι τόσο ανάγκη, να μελετήσει την Αγία Γραφή. Και πρέπει να μάθουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Μια κυρία πιθανότατα είναι παρούσα. Δεν την επεσήμανα, δεν ήξερε καθόλου γράμματα. Ποιος ξέρει σε τι συνθήκες η γυναίκα έζησε. Ναι. Είχε την υπομονή όμως να τη μάθει ο σύζυγός της γράμματα και με, έτσι θα λέγαμε, με πολύ πολύ χαρά όταν άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Ναι, την Αγία Γραφή. Ερχόταν και μου έλεγε πού είχε φτάσει με την Αγία Γραφή. Διάβαζε και την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη και πάλι από την αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μη πει κανείς, παρακαλώ μη πει κανείς, τώρα εγώ πού να μάθω γράμματα. Τουλάχιστον εκείνα τα στοιχειώδη να μπορούμε να μελετούμε λίγο το Λόγο του Θεού. Ξέρετε πώς μοιάζει το πράγμα. Περπατάμε κάπου στο δάσος, ξέρω εγώ, και βρίσκουμε μία πινακίδα, που βέβαια η πινακίδα έχει κάποια γράμματα. Και η πινακίδα αυτή μπορεί να λέει μη προχωρείτε γιατί είναι ναρκοπαίδιο. Εάν δεν ξέρεις να διαβάσεις την πινακίδα ότι είναι ναρκοπαίδιο και προχωρήσεις, δεν θα σκοτωθείς. Έτσι και στον πνευματικό χώρο. Εάν δεν ξέρεις πώς να ζήσεις, γιατί δεν έμαθες, δεν διάβασες, δεν μπορείς να διαβάσεις την Αγία Γραφή, δεν είναι φοβερή η ζημία? Εγώ θα έλεγα και ηλικιωμένα πρόσωπα, και άνδρες και γυναίκες, ξεκινήστε. Να σας μάθει ο εγγονός σας μερικά γράμματα, η εγγονή σας, το παιδί σας. Δεν είναι ντροπή. Μα τώρα, πως το λέει και μια παροιμία, μάθε γερογράμματα και όχι. Δεν είναι ντροπή. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να μάθουμε, τουλάχιστον να μελετούμε την Αγία Γραφή. Τα γράμματα, αγαπητοί μου, είναι γλυκύτατα. Ναι, είναι γλυκύτατα. Φυσικά, όχι για όλους τους ανθρώπους. Το σχήμα, γραμματική μόρφωση, σχήμα είναι η γραμματική μόρφωση, είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους, δεν τους έδωσε την εντολή να μάθουν γράμματα. Σημειώσατε το αυτό. Ξέρετε γιατί? Διότι ο νόμος, οι γνώσεις, προπαντός οι γνώσεις του Θεού, ή το εγγεγραμμένη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν τες καρδίες αυτών. Τώρα όμως, οι πρωτόπλαστοι που δεν κινήθηκαν να μάθουν γράμματα, πέρασαν ίσως κάποιες γενναίες και πολλές πιθανώς, αρκεί να προσδιορίσουμε, θα λέγαμε, την ηλικία του ανθρώπου. Πρέπει η ηλικία του ανθρώπου, με την ευκαιρία να σας πω και τούτο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 έως τα 15.000 χρόνια πίσω. Δεν είναι δηλαδή εκείνο που λένε μερικοί ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν εξελίξεως και συνεπώς είναι κάποιων εκατομμυρίων ετών. Η εξελικτική, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι εξελικτικοί, εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη θεωρία της εξελίξεως. Βεβαίως αυτοί, προκειμένου για να στρώσουν και καταστρώσουν τη θεωρία τους, βεβαίως χρειάζονται χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια. Μα ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν εξελίξεως. Ο άνθρωπος έγινε κατευθείαν ο άνθρωπος. Συνεπώς, γιατί να χρειαστεί τόσα πολλά χρόνια? Σας το λέγω γιατί έχει αποδειχθεί δηλαδή αυτό το πράγμα από ειδικούς, από φυσιοδήφες ειδικούς που έχουν προσδιορίσει πάνω κάτω την ηλικία του ανθρώπου. Τα χρόνια που σας είπα εγώ, δεν τα είπα εγώ αυθαίρετα. Ναι, το έχω διαβάσει από ειδικούς. Δηλαδή το πολύ να είναι 18.000 χρόνια πίσω. Εννοείται με προ-Χριστού φυσικά. Τώρα τα 2.000 χρόνια μετά Χριστόν δεν παίζουν και πολύ ρόλο. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι ο άνθρωπος αναγκάστηκε να μάθει γράμματα. Και έτσι σιγά σιγά εμφανίστηκαν τα γράμματα, η γραφή.
Το ξέρω, αν διαβάσουμε λίγο ιστορία θα δούμε ότι η Γραφή είναι πολύ πολύ μεταγενεστέρα. Πρώτα πώς οι άνθρωποι, σας είπα, θα είχαν τον νόμο του Θεού και τη γνώση του Θεού γραμμένη στην καρδιά. Τώρα όμως αυτά τα πράγματα δεν θα συνέβαιναν εφόσον έχουμε πτώση. Έπεσαν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν τα γράμματα είναι, όπως σας είπα, ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Βεβαίως. Ωστόσο, ο γραπτός λόγος είναι μία παραχώρηση. Αναφέρεται σε αυτόν ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, δεν φτάνει που είναι τα γράμματα ένα μεταπτωτικό σχήμα για να μπορείς να μελετήσεις το Λόγο του Θεού και αυτό το αρνείσαι ακόμη, δηλαδή να μην διαβάζεις, να μην ξέρεις γράμματα. Αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος βέβαια περί το σας πω ότι ήταν λίαν σπουδαγμένος, πάρα πολύ. Μέχρι ο Βασίλης δεν ήξερε γράμματα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν ήξερε γράμματα, ο Μέγας Αθανάσιος δεν ήξερε γράμματα. Πάρα πολλά γράμματα σπούδασαν. Και μάλιστα εκτός του Μεγάλου Αθανασίου και εκτός βέβαια του Ιερού Χρυσοστόμου, οι δύο άλλοι, Γρηγόριος και Βασίλειος, σπούδασαν στην Αθήνα. Αλλά τα εγκύκλια μαθήματα τα έμαθαν στον τόπο τους και ούτω καθεξής. Είναι εκείνο που λέμε πηγαίνω στο εξωτερικό να μάθω περισσότερα γράμματα. Ήτανε πάρα πολύ σπουδαγμένοι και έκαναν πολύ καλή χρήση της γνώσεως της Γραφής, πολύ καλή χρήση. Ωστόσο βλέπετε ότι η γνώση των γραμμάτων είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος, και όταν κανείς αγαπάει τη γνώση, τότε γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι τα γράμματα είναι γλυκύτατα. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί με τα γράμματα πέραν της παιδείας που πήρε, δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, να ασχοληθεί και να ασχολείται μέχρι το τέλος της ζωής του, να μαθαίνει πάντα να διαβάζει, πάντα να μελετάει, διότι και η γνώση είναι απέραντη και η ζωή του ανθρώπου είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα, μα πάντα να μελετούμε. Μην πείτε ότι τώρα τι να καθόμαστε να διαβάσουμε, τελείωσε το σχολείο. Όχι αγαπητοί μου. Δεν ξέρω στην εποχή σας, δηλαδή εποχή των παιδιών σας, δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά στην εποχή μου πολλοί μαθητέ από εκείνα τα καλά παιδάκια που σπάζανε τα μελανοδοχεία εις τον τοίχο του σχολείου. Και ήταν ο τοίχος του σχολείου γεμάτος από μελάνια. Αλλά μια φορά είδα, ήμουν αμάρτης. Επειδή και τα βιβλία δίδονται δωρεάν εδώ και κάναν 2-3 δεκαετίες πίσω, τα παιδιά τι κάναν, μάδισαν τα βιβλία τους σε φύλλα-φύλλα και τα σκόρπισαν στην κεντρική πλατεία της Λαρίσης. Εγώ αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα έχω τα σχολικά μου βιβλία και δεν τρέπομαι να πω ότι τα συμβουλεύομαι μέχρι σήμερα. Τη γραμματική μου, του Τζάρτζανου μάλιστα. Ο Τζάρτζανος ήταν, το μάθα εδώ, δεν το ξέρα, είναι Τυρναβίτης, παρακαλώ, η οποία πραγματικά είναι απαράμιλος. Έχω κι άλλη μία, κάποιο αναγνωστάκι κάπως έτσι. Είναι απαράμιλος η γραμματική του Τζάρτζανου, όπως το συντακτικό του. Έχω το συντακτικό του, έχω τη λατινική γραμματική. Σας είπα, καταφεύγω πολλές φορές. Δεν μπορεί κανείς όλα να τα θυμάται. Έχω το βιβλίο, ξέρω εγώ, της αλγέβρας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν τα πέταξα τα βιβλία μου. Τα κρατώ και μάλιστα τα έχω στο ύψος του χεριού μου στη βιβλιοθήκη μου, αν χρειαστώ εκεί που κάθομαι, να ανασύρω και να πάρω και να διαβάσω. Ναι, είναι σπουδαίο αυτό. Πρέπει να καλλιεργούμεθα ως το τέλος της ζωής μας και πάντα κάτι καινούριο και λοιπά και λοιπά. Έτσι λοιπόν οφείλουμε μέχρι τα βαθιά μας γράμματα να έχουμε αυτή την καλλιέργεια την γραμματική. Βέβαια τα γράμματα δεν θα γίνουν σκοπός της ζωής μας, να το σημειώσουμε αυτό,
αλλά θα μας βοηθήσουν όμως τα γράμματα να κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής μας. Και αυτό δεν είναι μικρής σημασίας. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο. «Τι σοφιστήσετε ο κρατών αρότρου και καυχόμενος εν δώρατη κέντρου βόας ελάβνων και αναστρεφόμενος ενέργης αυτών και η διήγησης αυτού εν ιής ταύρων». Εδώ πριν προχωρήσω θα σας έλεγα ότι πριν σας πω την απόδοση ότι εδώ ο ιερός συγγραφεύς αναφέρεται σε 4 παραδείγματα αγροτικής ζωής, ζωής που έχεις να κάνεις με το χτίσιμο, με το σίδηρο, με το χαλκό κτλ. Κτλ. Για να συγκρίνει μετά αυτή τη ζωή, 4 παραδείγματα αναφέρει, να συγκρίνει μαζί με τη διανόηση. Να σας πω λοιπόν την απόδοση του χωρίου. Πώς είναι δυνατόν να γίνει σοφός αυτός που όλη την ημέρα κραϊτεί το αλέτρι και καυχάται ότι χειρίζεται καλά την βουλκέντρα όπως ο πολεμιστής το δόρυ του για να οδηγεί έτσι καλά τα βόδια του? Πώς είναι δυνατόν αυτός να γίνει σοφός που διαρκώς ασχολείται με τέτοια έργα και του οποίου οι σκέψεις και φροντίδα και ομιλία είναι τα μοσχάρια του? Βέβαια, επειδή ο άνθρωπος κατασκευάστηκε να είναι σοφός, αυτή η πείρα της ζωής τον κάνει σοφό. Πολλές φορές σε ανθρώπους ολίγων γραμμάτων βρίσκομαι πλουσίαν εμπειρίαν, την οποία πιθανώς να μην βρούμε σε άνθρωπο διανοούμενο. Μάλιστα αναφέρεται δια τον Νεύτωνα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ποιος? Ο Νεύτων, ο Νιούτων, ο Νεύτων, ο Μέγας Νεύτων. Δεν λέω πιο πολλά ποιος ήταν. Αυτός που ανακάλυψε την έλξη, την παγκόσμια έλξη κλπ. 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 Σπουδαίος μαθηματικός. Ακούστε λοιπόν. Στην πόρτα του σπιτιού του άνοιξε δύο τρύπες. Μια, δηλαδή από κάτω. Μια πιο μεγάλη και μια πιο μικρή. Και του είπαν γιατί άνοιξες δύο τρύπες? Για να περνάει, λέει, η γάτα μου από τη μεγάλη τρύπα και τα γατάκια να περνούν από τη μικρά τρύπα. Ε, καλά, δεν μπορώ να περάσουν από τη μικρή τρύπα, λέει, τα γατάκια. Ορίστε, ο σοφός. Ο σοφός. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορούν να περνάνε τα γατάκια από τη μεγάλη τρύπα. Δηλαδή, ο άνθρωπος χρειάζεται εμπειρία. Είναι πολύ πολύτιμη εμπειρία, την οποία βεβαίως έχει εκείνος ο οποίος ξέρει λίγα γράμματα. Και έχει την αγροτική του ζωή. Δηλαδή δεν αδικείται. Γι' αυτό γίνεται πολλές φορές ο ολίγων γραμμάτων άνθρωπος θυμόσοφος. Δεν έχει κανείς παρά να θυμηθεί ενδεχομένως τον παππού του, τη γιαγιά του. Πόσα πράγματα μπορούσε να γνωρίζουν και να μας συμβουλεύουν. Εδώ λοιπόν δεν κατηγορεί ο ιερός συγγραφεύς των ασχολούμενων με αγροτικές εργασίες άπαγε. Αλλά θέλει να δείξει ότι δεν μπορεί ο αγρότης να ασχολείται και με τα γράμματα. Τουλάχιστον για την εποχή του. Διότι τότε προϋπέθεται πολλά πράγματα να μάθεις κάποια γράμματα. Πρώτα-πρώτα η παρουσία βιβλίων. Ξέρετε πόσο κόστιζε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένο όλα αυτά επάνω σε περγαμηνές ή επάνω σε ύλη δηλαδή, η οποία ήταν πανάκριβη, σε πάπυρο. Περγαμηνή. Ξέρετε τι ήταν η περγαμηνή? Ακούστε τι ήταν η περγαμηνή. Ήταν, έσφαζαν μια κατσίκα τον καιρό που εγκυμονούσε και έπαιρναν τα κατσικάκια της. Πόσα κατσικάκια να είχε? Ας πούμε 4 κατσικάκια. Έπαιρναν το δέρμα αυτών των κατσικιών που ακόμη δεν είχαν γεννηθεί και ήταν πάρα πολύ τρυφερό το δέρμα, το έκαναν μια επεξεργασία και μπορούσαν εκεί να γράφουν. Αυτά μπορούσαν να τα τετραγωνίζουν, να τα κάνουν ρολό, αναλόγως, ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν, αν μόνο 4 φύλλα κόστιζαν τη ζωή μιας κατσίκας, πόσο ακριβό ήταν ένα βιβλίο?
Περγαμηνή λέμε. Ξέρετε γιατί ονομάστηκε Περγαμηνή? Από την πόλη Πέργαμο της Μικράς Ασίας, που είναι στα βόρεια της Μικράς Ασίας, κοντά στο Αιγαίο Πέλαγος. Και από εκεί, δηλαδή, το δέρμα των κατσικιών. Πάπυρος, γιατί ο πάπυρος ήταν ένα από το ομώνυμο φυτό, πάπυρος. Εφύγετο εις τον Νείλο ποταμό και εκεί με μία επεξεργασία έκαναν φύλλα κλπ. Κλπ. Ήταν πανάκριβα τα βιβλία, παρακαλώ. Πανάκριβα. Γι' αυτό το λόγο, ακόμα και σε χάρτη να ήσαν, χάρτης, ξέρετε η ονομασία χάρτης, είναι γενικός. Η ύλη διαφέρει, είτε είναι πάπυρος, είτε είναι περγαμηνή, είτε είναι χαρτί, αυτό που έχουμε σήμερα, επεξεργασμένο κτλ. Γενικά, χάρτης λέγεται η γραφική ύλη. Αδιάφορο από τι είναι. Έχουμε ένα Ευαγγέλιο, παλιό. Τυπώθηκε κάπου στην Βενετία. Ξέρετε τι γράφει? Εκεί έγινε ένα σημείωμα και λέει, πρόσεξε, ο ιερεύ, όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, και βέβαια είτε είναι νύχτα, είτε δεν βλέπεις καλά, μη στάζεις το κερί σου, λέει, πάνω στο Ευαγγέλιο. Πρόσεξε, δεν θα γυρίζεις όπως γυρίζουν σήμερα οι άνθρωποι ένα βιβλίο, φθου, στο χέρι, φθου, και άντε, σελίδες να βγάλουμε, φύλλα να βγάλουμε. Όχι. Και το θεωρεί εκεί, εκείνος που έκανε το σημείωμα, το θεωρεί αμάρτημα. Διότι με τον τρόπο αυτόν θα πάιωνε το βιβλίο, το οποίο είναι παράκριβο. Έτσι λοιπόν, στην εποχή τουλάχιστον του Ιερού Συγγραφέως, τα βιβλία δεν ήταν εύκολο πράγμα. Ποιος είχε βιβλία στο σπίτι του? Σήμερα όμως έχουμε όλοι βιβλία. Και είναι και φτηνά, σχετικώς είναι φτηνά. Γι' αυτό θα λέγαμε σήμερα δεν θα είχαμε το δικαίωμα να μην μάθουμε μερικά γράμματα, αλλά να προσέχουμε τα βιβλία. Τα προσέχουμε, παρακαλώ, πολύ να τα προσέχουμε. Αν έχετε δει εκείνοι οι οποίοι αποκαθιστούν παλιά αντικείμενα, είναι εργασία λεπτή και σπουδαία. Πώς τα κυτρινισμένα φύλλα, από τι κυτρινισμένα? Από το φτού στο δάχτυλο και γύρισμα το φύλλο. Εκεί που έχει κυτρινίσει εκεί, με ξηράφι, με πολύ προσοχή, το καθαρίζουν εκεί για να αποκαθαστήσουν ένα παλιό βιβλίο. Τέλος πάντων. Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, ο αγρότης, ξαναλέγω, που έχει το τρακτέρ και τελειώνει γρήγορα και πάει στο σπίτι του, μπορεί να ασχοληθεί με τα γράμματα, εφόσον η τεχνολογία, θα λέγαμε, του αγρού, έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τότε ο τρόπος της αγροτικής ζωής, στην εποχή του συγγραφέως, ήταν πολύ δύσκολος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί. Πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 26ο. Καρδίαν αυτού δώσει εκδούνε άβλακας και η αγρυπνία αυτού εις χορτάσματα δαμάλεων. Αυτός, λέγει, θα δώσει όλη την καρδιά του ο αγρότης στο να ανοίγει αυλάκια στα χωράφια και η μεγάλη του προσοχή θα είναι πώς να ταΐζει τα μοσχάρια του. Δηλαδή, ο Γιωργός και κτηνοτρόφος είναι επιδέξιος εις το έργο του που κάνει, αλλά δεν μπορεί να ασχολείται με τα γράμματα. Δεν έχει καιρό. Δεν μπορεί. Και προχωρώ εις τον επόμενο στίχο. Ούτως, πας τέκτον και αρχιτέκτον, ως της νύκτορ, ως ημέρας διάγει, οι γλύφοντες γλύματα σφραγίδων και η υπομονή αυτού αλλοιώσε ποικιλίαν. Καρδίαν αυτού δώσει εις το ομοιώσε ζωγραφίαν και η αγρυπνία αυτού τελέσε έργων. Δηλαδή, επίσης κάθε ξυλουργός, τέκτον ξυλουργός και αρχιμάστορας κτίστης,
επιτείνουν τις εργασίες τους και μεταβάλλουν τη νύχτα σε ημέρα εργαζόμενοι. Το ίδιο κάνουν και οι σκαλιστές φραγίδων και η επιμέλειά τους τρέφεται στην ποικιλία των μορφών των σφραγίδων. Δίνουν αυτοί όλη την προσοχή τους πώς να αποτυπώσουν το σχέδιο που θέλουν και αγρυπνούν προς τούτο. Ένα ακόμη παράδειγμα χειρονάκτων ανθρώπων που και αυτοί δεν θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τα γράμματα. Είναι στο χώρο τους επιδέξει, είναι σπουδαίοι, αλλά δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα γράμματα. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, σε μια άλλη κατηγορία. Ούτως, έτσι δηλαδή, χαλκεύς καθήμενος εγγύς άκμονος και κατά μανθάνων έργα σιδήρου, ατμής πυρός, πήξη σάρκας αυτού και εν θέρμη καμίνου διαμαχηθήσετε. Φωνή σφύρης καινιεί το ους αυτού και κατέναντι ομοιώματος σκεύους η οφθαλμή αυτού. Καρδίαν αυτού δώσει η συντέλειαν έργων και η αγρυπνία αυτού κοσμήσε επί συντελείας. Δηλαδή, το ίδιο συμβαίνει και με τον σιδηρουργόν που κάθεται κοντά στο αμόνι και κατεργάζεται τον σίδηρον. Η λάβρα του πυρός συρρυκνώνει τις σάρκες του και μάχεται κατά τις θερμοκρασίες του καμινιού του. Οι ήχοι των σφυροκοπημάτων χτυπούν τα αυτιά του και τα μάτια του είναι διαρκώς εστραμμένα σε αυτά που κατασκευάζει. Είναι ολόψυχα αφοσιωμένος στο έργο του και η προσοχή του είναι η τελειότητα. Εδώ τρίτο παράδειγμα αυτό, σας είπα τέσσερα παραδείγματα να φέρει, για να καταδείξει ότι ένας τέτοιος τεχνίτης που θα μπορούσε να ασχοληθεί με τα γράμματα, θα μείνει καιρός, είναι δεξιοτέχνης, αλλά μόνο στο χώρο του. Θαυμάζουμε τα έργα του, αλλά τίποτα περισσότερο. Και προχωρεί τώρα, αγαπητοί μου, σε ένα ακόμη παράδειγμα του αγγειοπλάστου. Θα παρέρχουμε γρήγορα, γιατί δεν έχουν πιο πολλά να μας πούν. Παρότι η περιγραφή είναι ωραία, αξιόλογος, έτσι λεπτομερής. Ο 24ος και 30ος στίχοι. Ούτως κεραμεύς καθήμενος εν έργο αυτού και συστρέφων εν ποσί αυτού τροχών, ως εν μερί μνικείται διαπαντός επί το έργον αυτού και εν αρίθμιος πάσα η εργασία αυτού, εν βραχίον η αυτού τυπώσει πυλών και προ ποδών κάμψει ισχύν αυτού. Καρδίαν επιδώσει συντελέσε το χρήσμα και η αγρυπνία αυτού καθαρίσει κάμινον. Και η απόδοση. Έτσι και ο κεραμοποιός, αφού καθίσει στο καθισμά του και στρέφοντας με τα πόδια του τον τροχό, εντείνει την προσοχή του διαρκώς στο έργο του και όλες οι προσπάθειες του τείνουν στην παραγωγή ορισμένου αριθμού δοχείων. Με τα χέρια του σχηματίζει τον πυλό σε δοχεία, αφού με τα πόδια του ζυμώσει τον πυλό εύπλαστα. Θα δώσει την προσοχή του και στο δερνίκωμα των δοχείων, βάζουν αυτή την αληφή. Ακόμη θα καθαρίσει και το καμίνι του. Εδώ μας κάνει πραγματικά εντύπωση η λεπτομερής αυτή περιγραφή. Και κάτι που μου ήρθε τώρα που διάβαζα το χωρίον αυτό, κάτι που να σας το πω και που θα πρέπει να πλουτίζουμε κάπως και τις δύο μας και τις γλώσσες μας. Είναι το εξής. Κάτι ανασκαφές που έγινε στη Μεσοποταμία, γιατί λέει εδώ περί τροχού. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ο τροχός στον αγγειοπλάστη και με τον τροχόν, τον οποίον κινεί με το πόδι του, όπως είναι η ραπτομηχανή, εκείνη που είχε πόδια. Και υπάρχουν ακόμη τέτοιες ραπτομηχανές. Και γυρίζει ένας τροχός, παίρνει ένα κομμάτι πύλο και εκεί το φτιάχνει πάντοτε με τη βοήθεια του τροχού. Έγιναν αυτές οι ανασκαφές
από αρχαιολόγους στην Μεσοποταμία και βρήκαν το εξής. Βρήκανε καταρχάς ένα παχύ στρώμα άμμου, που εκεί δεν δικαιολογείται η παρουσία της άμμου. Ξέρετε ποιο ήταν το συμπέρασμα? Ότι έγινε κατακλυσμός κάποτε, σε αρκετό βάθος. Έγινε κατακλυσμός. Δηλαδή ο κατακλυσμός δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά είναι ένα γεγονός. Τι βρήκαν, προχώρησαν και κάτω από την άμμο. Κάτω από την άμμο βρήκαν, αγαπητοί μου, δοχεία πύληνα, τα οποία είχαν κατασκευαστεί χωρίς την παρουσία τροχού. Που δείχνει ότι οι άνθρωποι οι πρώτου κατακλυσμού δεν εγνώριζαν τον τροχόν. Ενώ αντίθετα, πάνω από την άμμο που σας είπα, βρήκαν πάλι πύληνα δοχεία, αλλά επεξεργασμένα με τροχόν. Να πως βγάζουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, αγαπητοί μου, βλέπετε. Και έτσι βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας κλπ. Κλπ. Ωστόσο, εδώ, αφού ανέφερε αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα, γιατί τα ανέφερε, θα μου πείτε, δεν ήταν μία πολυλογία? Όχι, αγαπητοί. Κάποιους στίχους λίγο πιο κάτω θα μας πει το εξής, ότι εκείνος που δουλεύει τα έργα με τα χέρια του δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον διανοούμενο, και ο διανοούμενος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνον ο οποίος κάνει έργα, και υπάρχει μία θαυμαστή συνεργασία. Γι' αυτό τα ανέφερε με λεπτομέρειες. Όπως λεπτομέρειες θα αναφέρει πρώτο Θεός την ερχομένη Τρίτη, θα αναφερθεί σε πολλά στοιχεία του διανοουμένου ανθρώπου. Και λέει τώρα, στους δύο επομένους στίχους, 31 και 32, «Πάντες ούτι όλοι αυτοί ισχύρα σε αυτόν ενεπίστευσαν και έκαστος εν το έργο αυτού σοφίζεται. Άνεφ αυτόν ούκη κισθήσετε πόλεις και ού παρικίσουσιν ουδέ περιπατήσουσιν». Δηλαδή, όλοι αυτοί αφιερώθηκαν σε χειρονακτικές εργασίες και ο καθένας από αυτούς γίνεται σοφός στην εργασία του, αλλά και τίποτα περισσότερο. Όμως, χωρίς αυτούς δεν υπάρχει κατασκευασμένη πόλη. Μην μιλάμε για πόλη κατασκευασμένη. Πού, πώς? Αν δεν έχουμε όλους αυτούς τους τεχνίτες, πώς θα φτιάξουμε μία πόλη? Και δεν υπάρχει, εδώ λέει, καμία μετακίνηση των ανθρώπων. Δηλαδή, ακόμα γιατί να πηγαίνουν οι άνθρωποι από πόλη σε πόλη, αν δεν υπάρχει ο λόγος για να μετακινούνται από πόλη σε πόλη? Εδώ αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, έχει πολύ μεγάλη αξία. Πολύ μεγάλη αξία. Μπορεί να μην έχουν μάθει γράμματα οι χειρόνακτες, για τους οποίους γραμματισμένους θα αναφερθεί, σας είπα, στο επόμενο κεφάλαιο. Όμως χωρίς αυτούς δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί ούτε να επιβιώσει μία πόλη. Το τονίζουμε. Γιατί μπορεί ένας ο οποίος κάνει χειρονακτική εργασία να αισθάνεται ότι είναι μειονεκτικός. Όχι. Σήμερα οι γυναίκες βγαίνουν και δουλεύουν έξω. Μάθανε γράμματα, πήγαν στο πανεπιστήμιο, κατέλαβαν θέση βουλευτού, βουλευτίδος, βουλευτού, όπως θέλετε πάρτε το, σε γραφεία κτλ. Και κάποιες άλλες, οι οποίες μένουν στο σπίτι τους, παντρεύτηκαν, νοικοκυρές, και σου λέει τώρα εκείνη που μένει στο σπίτι, «Μα εγώ που έμαθα, είχα συμμαθήτη για την τάδη και κοίταξε να δεις αυτή». Κυρά μου, αισθάνεσαι μειονεκτικά? Μην το αισθάνεσαι αυτό. Για να μην σου πω ότι το έργο το δικό σου στο σπίτι σου είναι μεγαλύτερο. Για να μην σου πω ότι το έργο σου είναι σπουδαιότερο. Δηλαδή, εν διάστη περιπτώσει, όλοι χρειάζονται. Και εκείνο το πρόσωπο που θα πάει να δουλέψει έξω, η γυναίκα, και εκείνο που θα μείνει στο σπίτι. Ας πούμε, το να είναι κανείς νοσοκόμος, αδελφή νοσοκόμος. Είναι ένα έργο που κατ' εξοχήν ανήκει, θα λέγαμε, στο γυναικείο φίλων. Θα πάνε να δουλέψουν σε ένα νοσοκομείο. Και τι πρέπει να πάνε? Άλλες θα μείνουν στο σπίτι τους. Ούτε η μεν,
ούτε είδε, πρέπει να αισθάνονται άσχημα. Όχι, υπάρχει απλώς μία συνεργασία. Πάντως, δόξα τω Θεώ, ο Θεός έτσι εμέρισε τα πράγματα, αυτός να προχωρεί σε γράμματα, ο άλλος να προχωρεί σε μία τέχνη και ο καθένας ακολουθεί, αγαπητοί μου, την κλίση του, τι του ταιριάζει. Και εδώ με την ευκαιρία πρέπει να πούμε δύο λόγια για τον λεγόμενο επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα ήθελα λίγο να το προσέξετε αυτό το κεφάλαιο, το σημείο, διότι όχι τόσο για εσάς όσο για τα παιδιά σας, να μπορείτε να τα βοηθήσετε. Νομίζω, ίσως και ακόμα, πάντως είχα ακούσει ότι το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού διδάσκεται στο σχολείο. Λέει στο Λύκειο, κάπου εκεί, γυμνάσιο, Λύκειο, κάπου εκεί, δεν ξέρω. Είναι γνωστό ότι το ερώτημα «Τι δουλειά κάνεις» εκφράζει έναν ολόκληρο κόσμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωστοί, άγνωστοι μάλλον, έρχονται με χαιρετούν πολύ παραπάνω όταν είναι νέοι άνθρωποι. Δεν ρωτώ το όνομά τους, ο λιγότερο θα με ενδιέφερε το όνομά τους, αλλά πολύ θα με ενδιέφερε το επάγγελμά τους. Τι εργασία κάνετε, λέω. Μπαίνει κάποιος που δεν τον ξέρω να εξομολογηθεί. Ρωτώ, όχι το όνομα, προσέξτε, όχι το όνομα, τι εργασία κάνετε για να προσανατολιστώ εγώ ως προς αυτόν. Εάν μου πει, κάνω αυτήν την εργασία που ίσως θα έπρεπε να προσανατολιστώ εγώ προς έναν διανοούμενο ή προς έναν εργαζόμενο με τα χέρια του, να ξέρω. Ή ακόμη κάποια σημεία τα οποία δεν θα ήσαν ή θα μπορούσε να γίνει μια κατάχρηση στο επάγγελμα, να ξέρω πώς να κινηθώ. Έτσι λοιπόν, όταν ένα νέο παιδί, έφηβος, το ρωτήσουμε τι δουλειά θα κάνεις και μας πει, άστο ότι αλλάζουν πολύ εύκολα βέβαια τα παιδιά μας, τι θα κάνουν, όμως παρά τα αυτά, εκείνο που θα πούν εκφράζει έναν ολόκληρο κόσμο. Και αυτό δεν είναι μικρής σημασίας. Έτσι έχουμε να παρατηρήσουμε τρία πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Το πρώτο λέγεται κλίσεις. Το κλί με ιώτα. Κλίσεις. Το δεύτερο λέγεται ικανότης. Και το τρίτο λέγεται κλίσεις με ήττα. Να τα εξηγήσουμε αυτά. Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο πρέπει βέβαια να κινηθεί ένας ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί, να ζήσει στη ζωή του και να είναι και επιτυχημένος φυσικά. Άλλα κριτήρια δεν υπάρχουν έξω από αυτά τα τρία που σας εξήγησα, θα τα δείτε, διότι υπάρχει κίνδυνος να τον παραπλανήσουν κάποια άλλα στοιχεία. Φερρυπίν, ότι αυτή η δουλειά βγάζει λεφτά. Ναι, αλλά θα αποτύχει στην πραγματικότητα γιατί δεν σου αρέσει. Στο βάθος δεν σου αρέσει. Το κίνητρό σου είναι η φιλαργυρία σου. Ή γιατί έχεις ένα δημόσιο, θα λέγαμε, βίο με κάτι που δεν σου αρέσει κι αυτό. Και τον διαλέγεις μόνο και μόνο γιατί είσαι φιλόδοξος άνθρωπος. Άλλα κριτήρια δεν πρέπει να υπάρχουν έξω από αυτά τα τρία. Λοιπόν, τι σημαίνει κλίσεις με ιώτα. Σημαίνει πρόθεσης και αγάπη για μια εργασία. Να θέλω δηλαδή να αγαπώ αυτό που θέλω. Να αγαπώ αυτό που θέλω. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θέλω να πιάνω πυλό. Πυλό, να πιάνω λάσπη. Και το βλέπει κανείς πολλές φορές στα μικρά παιδιά που είναι δημιουργοί και θαυμάζουμε. Θέλει το παιδί να πιάσει πυλό, να γίνει δημιουργός. Άλλο παιδί θέλει ξύλα. Δηλαδή, να έχει ξύλα, να καρφώνει, να ξεκαρφώνει, να φτιάχνει, να φτιάχνει. Και ούτω καθεξής. Γιατί έχει μία τάση, μία έφεση να αγαπά αυτό που ήδη κρατάει στα χέρια του. Αυτό είναι έμφυτο. Είναι έμφυτο. Εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους και σε άλλες δύο κατηγορίες, στον δημόσιο υπάλληλο και στον ιδιωτικό υπάλληλο ή στον εκείνο που έχει εργασία δική του.
εκείνος που έχει εργασία δική του. Και εκείνος που δεν έχει εργασία δική του είναι ο δημόσιος υπάλληλος. Έχει το ελεύθερο επάγγελμα δηλαδή. Το ξέρετε ότι εκείνος που έχει ελεύθερο επάγγελμα δεν μπορεί να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Και εκείνος που είναι δημόσιος υπάλληλος δεν θα ήθελε να έχει ελεύθερο επάγγελμα. Για να σας πω δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα είναι έμφυτα. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κάποιον από εκείνο το οποίο αισθάνεται μέσα του. Αυτό λέγεται κλίσεις. Το κλίσεις με γιώτα. Πηγαίνουμε μετά στις ικανότητες. Τι σημαίνει ικανότητες? Ότι εκείνο που αγαπάς μπορείς και να ανταποκριθείς. Ας πούμε, εγώ να αγαπώ να γίνω αεροπόρος. Αεροπόρος. Αλλά να μην έχω όμως τις ικανότητες να γίνω αεροπόρος. Να έχω μοιοπία, καλή ώρα. Να, ξέρω εγώ, θυμάμαι ένας καθηγητής μας, πιστεύω ότι είναι μακαριστός. Τέλος πάντων, ήταν πανεπιστημιακός και ο οποίος ήταν και στο Πολυτεχνείο αυτός, η σχολή του με την ατομική φυσική, ήταν στην Επιτροπή των Ικάρων, στο Τατόι. Και υπήρχε μία συσκευή και έλεγε στον υποψήφιο, του λέγε, κοίταξε να δεις, εγώ θα πατήσω ένα κουμπάκι και θα ανάψει ένα φως. Εσύ θα έχεις στο νου σου, μόλις ανάψει το λαμπάκι, από το δικό σου κουμπάκι, από τη δική του μεριά, αμέσως θα πατήσεις το κουμπάκι για να σβήσει το φως. Μας το έλεγε ο ίδιος. Ότι, γιατί περνάνε και από τεστ. Έτσι, αντιληπτικότητας, τα αντανακλαστικά του πώς ενεργούν. Διότι ο αεροπόρος εκεί που πετάει είναι θέμα κλάσματος δευτερολέπτου τι θα κάνει. Αν θα τα αφήσει το αεροπλάνο να πέσει ή όχι, αν θα πεταχτεί με την καρέκλα του εκεί πώς τα λένε κτλ. Κτλ. Και έφτανε στο σημείο να λέει, παιδάκι μου, πάτε το κουμπί αυτό να σβήσει το φως. Αυτός λοιπόν δεν είχε αντανακλαστικά. Δεν θα έκανε για αεροπόρο. Βλέπετε. Τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε να έχουμε ικανότητες για εκείνο το οποίο αγαπάμε. Ναι μεν, θέλω αυτό, μπορώ όμως. Έτσι τον βλέπετε πολύ καθαρά ότι οι κλίσεις με γιώτα και οι ικανότητες πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Γιατί αλλιώτικα θα αστοχήσουμε στη ζωή μας. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε την κλίση με ήττα. Κλίσεις με ήττα θα πει κάλεσμα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη και αυτό δεν είναι πολύ καλό. Κάλεσμα, κλίσεις, κάλεσμα θα πει «Με καλεί ο Θεός σε αυτό το έργο». Ο Θεός με καλεί. Ο Θεός όμως πού στηρίζεται για να σε καλέσει σε ένα έργο? Στην κλίση που σου έβαλε μέσα στην ψυχή σου, την έφεση δηλαδή, την αγάπη σου δηλαδή για ένα έργο και με τις ικανότητες που σου έδωσε. Γιατί δεν μπορεί να σε καλέσει σε κάτι το οποίο είναι ξεκρέμαστο και ανεξάρτητο από το θέμα της κλίσεως με γιώτα και των ικανοτήτων σου. Και τότε σε καλεί ο Θεός. Πάρα πολλοί ή περισσότεροι το θέμα κλίσεις με ήττα δεν το προσέχουν, ούτε καν το γνωρίζουν. Όμως, αν έπρεπε να υπηρετήσουμε με το επάγγελμά μας, με την εργασία μας, να υπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο, να δοξάσουμε το Θεό κλπ, πρέπει να προσέξουμε και αυτό εδώ. Με καλεί ο Θεός σε αυτό το έργο. Αυτά, αγαπητοί μου, δεν τα σκέφτηκα εγώ. Κλίσεις, ικανότητες, κλίσεις. Είναι γραμμένα. Τα έχω ξεσηκώσει. Και εγώ, από παλιότερα, από βιβλία που αναφέρονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και τότε πραγματικά θα λέγαμε θα μπορέσει ένας άνθρωπος ειλικρινά να επιτύχει. Εσείς θα παρακαλέσω ως γονείς, επειδή έχω γονείς αυτή τη στιγμή μπροστά μου, ποτέ μη καταστρατηγήσετε αυτά τα τρία στοιχεία στα παιδιά σας, γιατί θα γίνουν δυστυχή. Αν κάνεις κάποιον που να γίνει γιατρός ή να είναι δικηγόρος
και να μην το θέλει, να μην του αρέσει και να πρέπει παρίσταται στις δίκες και ο άνθρωπος αυτός να αισθάνεται απέχθεια. Απέχθεια, ναι, θα είναι δυστυχής. Κάποτε ένας δικηγόρος έρχονταν στις ομιλίες μου και με ρωτούσε πώς να ομιλεί όταν παρίσταται στο δικαστήριο. Εγώ του λέω, θα σας πω πώς να μιλάτε στο δικαστήριο, εγώ θα σας το πω αυτό. Ο άνθρωπος υπέφερε, ακούστε, υπέφερε. Πρέπει λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, να το έχεις μέσα σου. Έτσι, να το έχεις μέσα σου. Αλλά πρέπει να πούμε ακόμη, αγαπητοί μου, ότι σε αυτά τα τρία υπάρχουν άλλα τρία ψευδή, τα οποία μπορεί να παρασύρουν τον αίων μας και τελικά να μην έχει επιτυχία. Κάποτε στο γυμνάσιο Κηφισιάς ήρθε ένας θεολόγος ο οποίος ήταν πολύς, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σπουδαίος, ζει ο άνθρωπος, μα πάρα πολύ σπουδαίος ήταν. Όταν λοιπόν έκανε μάθημα θρησκευτικά στην τελευταία τάξη του Λυκείου, τόσο πολύ είχε συνεπάρει τους μαθητάς, όποιον μαθητή ρωτούσες της τελευταίας τάξεως του γυμνασίου, τότε δεν υπήρχε ακόμα το Λύκειο, σου έλεγε τι θα γίνεις, θεολόγος. Όλοι θεολόγος, θεολόγος. Αυτό είναι προφανές ότι ήταν η επίδραση του θεολόγου στα παιδιά αυτά. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό. Όπως ακριβώς αν επισκεφθούμε ένα τεχνολογικό κέντρο, ένα εργοστάσιο, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, δεν ξέρω, κυρίως θυμάμαι κάποτε είχαμε πάει εμείς, ΔΕΗ και λοιπά και λοιπά, αν ρωτούσες τι θα γίνεις, θα γίνω μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος. Μα δεν είναι σωστό, γιατί απλούστατα το είπες επιπόλαια. Επειδή είδες τα μηχανήματα, είδες εκεί, ό,τι είδες. Μάλιστα εκείνο το φοβερό καζάνι, ας το πούμε καζάνι, εκείνη η γένα του πυρός. Πού να δείτε στον πυρά κλπ. Κλπ. Της ΔΕΗ, παραγωγή ρεύματος. Πω, δεν σβήνει ποτέ εκείνη η φωτιά, με το πετρέλαιο ενισχύεται κλπ. Κλπ. Που σου θυμίζει την κόλαση. Θα ήθελες έτσι? Όχι, λοιπόν. Ψάξε να δεις τι πραγματικά σου ταιριάζει. Όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία, αγαπητοί μου, και πρέπει, όπως σας είπα, να προσέχουμε τους επηρεασμούς, όσο και αν αυτοί είναι καλοί και αγαθοί. Και πηγαίνουμε σε έναν επόμενο στίχο που λέει «Αλης βουλήν λαού ούζη τη θύσονται, και εν εκκλησία ούχι παραλούνται, επιδίφρον δικαστού ού καθιούνται, και διαθήκην κρίματος ού διανοηθήσονται, ουδε μη εκφάνωση δικαιοσύνην και κρίμα, και εν παραβολές ούχι ευρεθήσονται, αλλά κτίσμα αιώνος στηρίσουσιν, και η δέηση σε αυτόν ενεργασία τέχνης». Δηλαδή, αυτοί οι χειρόνακτες δεν είναι περιζήτητοι στα συμβούλια των λαών και δεν διακρίνονται και δεν υπερέχουν τον άλλον. Συγγνώμη. Ναι. Δεν κάθονται σε δικαστική έδρα οι αγρότες και τα λοιπά που ανέφερε προηγουμένως. Δεν συνθέτουν νόμους, δεν ερμηνεύουν δικαιοσύνη και δίκαιων, δεν βρίσκουν να πούν σοφά διδάγματα, ασχολούνται με διαρκείς χειρονακτικές εργασίες για να συντηρηθούν και η προσοχή των στρέφεται στο χειρονακτικό τους επάγγελμα. Μάλιστα, εδώ εξηγεί ο Ιερός Συντάκτης γιατί οι χειρόνακτες έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα, επειδή δεν τους μένει ο χρόνος να ασχοληθούν με τα γράμματα. Και είναι πολύ φυσικό. Είναι ο χειρόνακτας να μην μπορεί να λάβει μέρος σε συμβούλια. Γίνονται τόσα συμβούλια. Δεν πάνε εκεί οι άνθρωποι που έχουν εργασίες χειρονακτικές. Να καθίσει σε δικαστική έδρα, να γίνει δικαστής. Μπορεί, δεν μπορεί. Ξέρει τους νόμους.
Δεν ξέρει τους νόμους. Πώς θα εφαρμόσει? Γιατί πρέπει να είσαι νομομαθής για να καθίσεις στην δικαστική έδρα. Μετά να νομοθετήσεις. Δηλαδή να δημιουργήσεις έναν νόμο. Να ερμηνεύσεις ακόμα θέματα δικαιοσύνης. Πώς μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος που δεν ασχολήθηκε με τέτοια πράγματα? Μένουν μόνο στο χώρο τους οι εργαζόμενοι με τα χέρια τους και με αυτόν καταγίνονται. Έτσι το 308 κεφάλαιο, αγαπητοί μου, στην τρίτη του ενότητα ήδη εξεντλήθη με αυτά που είπαμε, με το θέμα ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα γράμματα, στην πράξη δηλαδή. Μπορούν όμως όλοι να μάθουν γράμματα, σας το είπα προηγουμένως. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθεί ο Ιερός Συγγραφεύς σε εκείνους που ασχολούνται με τα γράμματα. Το σημαντικό είναι ότι ούτε οι μεν, ούτε οι δε μπορούν να ζήσουν αυθύπαρκτοι, αλλά συνεργαζόμενοι εν ταπεινώσει. Και ο ένας χρειάζεται και ο άλλος χρειάζεται. Ακόμη και ο χειρόνακτας πρέπει να ασχοληθεί με τα γράμματα, όπως είπα, αλλά και ο γραμματισμένος με κάποια χειρονακτική εργασία το ίδιο. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, υπόδειγμα ότι ήταν πολύ μορφωμένος ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήξερε να ασχολείται και με τα χέρια του. Γιατί όταν δεν ασχοληθεί ο διανόμνος και με τα χέρια του, να σκάψει τον κήπο που είναι στο σπίτι του, προς να βάλει μια μελιτζάλα, μια ντομάτα. Αγαπητοί μου, θα είναι όμως άνθρωπος. Μια φορά με κάλεσε κάποιος, έγινε καθηγητής πανεπιστήμιο αυτός παρακαλώ, αδερφός κάποιου συμμαθητού από το γυμνάσιο. Να μου πει ότι δεν είχε καλή επαφή, λέγει κάτι, το ενός, δύο σύρματα. Και ήταν μονωμένα τα σύρματα και τα έκανε έτσι. Μα του λέω, πώς θα γίνει αυτή η ένωση τη στιγμή που δεν βγάλατε τη μόνωση? Δεν του κόβε. Καθηγητής πανεπιστημίου, δεν του κόβε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε, να μάθουν όσα γράμματα θέλουν, αλλά να έχουν και μία εμπειρία των χεριών. Βάλτε το παιδάκι σας, ξέρω εγώ, στον κήπο σας, έχετε κοτέτσι, έχετε, δεν ξέρω τι έχετε, να πάει με τον πατέρα του στο μαγαζί, να πάει στο χωράφι με τον πατέρα του, να αποκτήσει εμπειρία. Διότι μόνο με τη διανόηση θα είναι ένας, ξαναλέγω, ομός άνθρωπος. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά.